Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το διαμέρισμα και το δωμάτιο στο οποίο μένω εδώ στην Αμερική. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Εδώ στην Αμερική μένω σε ένα διαμέρισμα με ακόμα 4 άτομα, έχω 4 συγκάτοικους. Είμαστε στο σύνολο 2 κορίτσια και 3 αγόρια και ένα μικρό update για τους συγκατοίκους μου. Έχω γνωρίσει μόνο τους 2, ο ένας είναι αυτός που σας είχα πει ότι ραπάρει, είναι ράπερ, δεν ξέρω αν είναι ράπερ βασικά, αλλά τον ακούσαμε για να ραπάρει και μοιάζει με μπασκετμπολίστα, οπότε αυτόν θα τον λέμε ράπερ. Και ο δεύτερος, τον οποίο γνώρισα τώρα τις προάλλες, είναι ίδιος ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Είναι ένας Ελληνοαμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο σίγουρα έχετε δει σε ταινίες και είναι ήδη. Το όνομά του είναι Greg, οπότε θα τον λέμε Γρηγόρη Παύλα Ζακ Γαλιφιανάκης. Και η κοπέλα είναι άφαντη, την ακούω μία φορά στις κάτι μέρες να μπαίνει και να βγαίνει από το διαμέρισμα. Και χθες το βράδυ ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα ακόμα δωμάτιο κάτω, όπως κατεβαίνει στις σκάλες, στο οποίο μένει ένα γόρι, δεν τον έχω δει αυτόν ακόμα, αλλά ελπίζω να τον γνωρίσω σύντομα. Τώρα, θέλω να σας δείξω πώς ήταν πριν το δωμάτιό μου, ένα σκιουράκι άχουτο. Κοιτάξτε, περίμενε, κοιτάξτε. Πώς στην Ελλάδα βλέπουμε γατάκια και σκυλάκια παντού στους δρόμους, εδώ στην Αμερική βλέπουμε σκιουράκια. Σας έλεγα λοιπόν ότι πρώτα θέλω να σας δείξω το δωμάτιό μου πώς ήταν πριν το διακοσμήσω, πώς έγινε μετά, πώς είναι αυτή τη στιγμή και μετά θέλω να σας δείξω όλο το διαμέρισμα. Θέλω να δείτε απ' έξω πώς είναι το σπίτι, θέλω να σας δείξω το σαλόνι, παύλα κουζίνα, δεν έχουμε ακριβώς σαλόνι, είναι κουζίνα μέσα, τα μπάνια, να το δείτε όλο το διαμέρισμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με πώς ήταν πριν το δωμάτιό μου, πριν το διακοσμήσω. Καταρχάς, να σας δείξω πώς διαφημίζουν αυτό το δωμάτιο online. Πώς το παρουσιάζουν στο site τους, γιατί στην πραγματικότητα, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου έτσι. Έτσι λοιπόν το παρουσιάζουν στις φωτογραφίες και στην πραγματικότητα είναι κάπως έτσι. Αυτή είναι η πόρτα του δωματίου μου και ας μπούμε μέσα να σας το δείξω πώς είναι, τελείως άδειο. Αυτό είναι το δικό μου δωμάτιο. Είναι σχετικά μεγάλο, δεν έχω κανένα παράπονο με το μέγεθος, απλά είναι τελείως άδειο. Επίσης η τύχη είναι κάπως βρώμικη, δεν ξέρω εάν το πιάνει στην κάμερα, πάντως δεν είναι πάρα πολύ καθαρή. Και το γραφείο επίσης είναι παλιό και φθαρμένο το γραφείο, όπως βλέπετε. Έχουν και έναν καθρέφτη εδώ για εμάς, για το δωμάτιό μου, ο οποίος πάλι είναι κάπως παλιός. Θέλω βέβαια να αγοράσω καινούριο καθρέφτη, βρήκα έναν με 15 δολάρια, οπότε νομίζω πως θα πάω τώρα να τον αγοράσω. Να, κοιτάξτε να σας δείξω εδώ πως είναι η τύχη. Βλέπετε, δίπλα στον καθρέφτη και στο γραφείο, το οποίο έχει πάνω και ένα φωτιστικό, ξέχασα να σας το δείξω, έχουμε ένα παράθυρο στο οποίο βλέπεις έξω, έχουμε κήπο κάτω, έχει κάτι καρέκλες και δύο τραπεζάκια, δεν έχω πάει ακόμα κάτω, δεν ξέρω πώς πας, αλλά θα το βρω. Έτσι είναι το δωμάτιο και από αυτή την πλευρά. Και εδώ έχουμε μία ντουλάπα στην οποία τώρα έχω βάλει τη βαλίτσα μου. Αυτό λοιπόν ήταν το δωμάτιο μου πριν. Τώρα θέλω να σας δείξω πώς είναι το μετά, πώς έγινε τώρα, πώς το διακόσμησα. Δεν έχω κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές και δεν το διακόσμησα πάρα πολύ, διότι θα είμαι εδώ μόνο ένα μήνα, οπότε δεν είχε νόημα να το διακοσμήσω τόσο πολύ για να ξοδέψω περισσότερα χρήματα διακοσμώντας το, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το τελικό αποτέλεσμα, το αγαπάω το δωμάτιό μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω πως ήδη το έχετε καταλάβει όλοι σας και εδώ στο YouTube και στα Instagram το λέω συνέχεια, είμαι με ένα χαμόγελο στο στόμα κάθε μέρα. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξω το δωμάτιό μου, γιατί μετά έχουμε να σας δείξω το διαμέρισμα, όλο το διαμέρισμα. Καλώς ήρθατε στο δωμάτιό μου. Αυτό είναι το νέο μου δωμάτιο. Όπως βλέπετε δεν έχω κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά προσπάθησα να το διακοσμήσω όσο περισσότερο μπορούσα. Ας αρχίσουμε από το κρεβάτι. Όπως βλέπετε αγόρασα νέες παπλωματοθήκες και 2 νέα μαξιλάρια. Από εδώ έχουμε το γραφείο μου. Μου έφεραν και μία καρέκλα, γιατί δεν μου είχαν δώσει καρέκλα στην αρχή.
Έχουμε το λάπτοπ μου, τη λάμπα την οποία σας είχα δείξει και στο προηγούμενο κλιπάκι. Αγόρασα ένα makeup brush holder από το Flying Tiger για να βάλω μέσα τα πινέλα μου και από το ίδιο κατάστημα βρήκα αυτά τα σιρταράκια για να βάλω τα καλλυντικά μου. Έχω βάλει και τα κοσμήματά μου εδώ. Πάλι στο Flying Tiger βρήκα αυτά τα μολύβια τα οποία θεώρησα πολύ όμορφα για διακόσμηση και τα έβαλα μέσα σε ένα βαζάκι. Έχω και λαμπάκια γύρω γύρω εδώ στο γραφείο μου όπως βλέπετε. Και εδώ έχουμε ψεύτικα λουλούδια. Ένα κερί και το όραμα της Victoria's Secret. Το τετράδιό μου με ένα μολύβι και αυτό ήταν το γραφείο μου. Ακριβώς δίπλα αγόρασα και έβαλα μία ζυγαριά. Και εδώ έχουμε το παράθυρο στο οποίο έχω βάλει λαμπάκια. Δίπλα από το παράθυρο αγόρασα ένα νέο καθρέφτη. Τον βρήκαμε μόνο 15 δολάρια και έπρεπε να τον αγοράσω. Να είμαι κι εγώ. Και ακριβώς δίπλα λοιπόν έχουμε την ντουλάπα μου η οποία απλά έχει ρούχα μέσα. Αυτό ήταν το νέο μου δωμάτιο. Ήθελα να αγοράσω ένα μεγάλο φυτό και να το βάλω ακριβώς δίπλα από αυτό τον καθρέφτη καθώς και ένα χαλάκι. Αλλά σκέφτηκα ότι θα μείνω μόνο ένα μήνα, οπότε δεν έχει νόημα να κάνω άλλες αγορές για να διακοσμήσω το δωμάτιό μου. Νομίζω πως είναι αρκετά καλό έτσι όπως είναι. Ήθελα να φτιάξω ένα λίγο πιο όμορφο δωμάτιο για να μπορώ να κάνω βίντεο για εσάς, οπότε ελπίζω να σας αρέσει. Αυτό είναι το δωμάτιό μου, το αγαπάω και τώρα θέλω να σας δείξω πώς είναι το σπίτι απ' έξω και το υπόλοιπο διαμέρισμα. Πάμε να σας δείξω και την κουζίνα, τα μπάνια, όλα. Αυτό είναι το σπίτι στο οποίο ζω. Όπως μπαίνεις μέσα έχει όλες αυτές τις σκάλες. Τις ανεβαίνεις και αυτό εδώ είναι το δικό μου διαμέρισμα. Αυτή είναι η κουζίνα την οποία μοιράζομαι με ακόμα 4 άτομα. Είναι αρκετά ευρύχωρη και έχει όλες τις συσκευές μαγειρικής και αξεσουάρ μαγειρικής που μπορεί να χρειαστούμε. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Έχουμε το ψυγείο και την κατάψυξη. Έχουμε και ένα βρυσάκι. Να σας δείξω πως είναι από μέσα η κατάψυξη. Είναι κάπως έτσι. Και το ψυγείο. Εδώ βάζω εγώ τα δικά μου πράγματα. Έχω λάχανο και έτσι χωρίς έξτρα ζάχαρη και φέτες γαλοπούλας. Τα υπόλοιπα μου τρόφιμα τα βάζω σε αυτό το ντουλάπι. Έχει κυρίως φρούτα και λαχανικά μέσα. Όπως βλέπετε έχουμε πολλά ντουλάπια και σιρτάρια. Προχωράμε λοιπόν εδώ δίπλα. Έχουμε έναν φούρνο με εστίες υγραερίου. Έναν φούρνο μικροκυμάτων. Έναν ατμομάγειρα. Εδώ δίπλα έχουμε διάφορα αξεσουάρ μαγειρικής, φριτέζα, καφετιέρα, έχουμε τη βρύση, έχουμε πλυντήριο πιάτων και τέλος έχουμε ένα μικρό φουρνάκι. Αυτή ήταν η κουζίνα. Μία φορά την εβδομάδα έρχονται δύο κυρίες και μας καθαρίζουν την κουζίνα καθώς και τους υπόλοιπους χώρους που μοιραζόμαστε. Εκεί είναι η είσοδος και η κουζίνα, αυτό είναι το δωμάτιό μου και από εδώ είναι τα δύο μπάνια και εδώ κάτω είναι το πλυντήριο ρούχων και το στεγνοτήριο. Πάμε να σας τα δείξω. Εδώ. Και εκεί μένει ο πέμπτος κάτοικος, τον οποίο ανακάλυψα χθες το βράδυ. Δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα. Πάμε πάνω τώρα. Από εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο μπάνιο. Και εδώ είναι το δεύτερο μπάνιο. Εδώ μένει ο συγκάτοικός μου που ραπάρει και εδώ μένει η κοπέλα που σας έλεγα την οποία δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα και εκεί κάτω στο τελευταίο δωμάτιο μένει ο άλλος συγκάτοικος, ο Ζάκα Γαλιφιανάκης. Να σας δείξω λοιπόν τώρα το μπάνιο. Και τα δύο μπάνια είναι ίδια, είναι αρκετά καλό το μέγεθος, έχουμε βρύση, την τουαλέτα, έχουμε εδώ ντουλάπια και σιρτάρι και αυτή είναι η μπανιέρα. Ήταν και το υπόλοιπο διαμέρισμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το room tour, παύλα, apartment tour. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί εκεί θα ανεβάζω πολλά story από εδώ, από την Αμερική. Και να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε. Νομίζω πως
την ίδια ερώτηση σας κάνω σε κάθε βίντεο, αλλά όντως θέλω να κάνω πράγματα τα οποία θέλετε να δείτε και αυτό το βίντεο το ζητήσατε όλοι σας. Γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω για εσάς. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας αγαπώ πάρα πολύ, φιλάκια πολλά, και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!